Και πάμε τώρα στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και στην υποψήφια στη Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων, την κυρία Μαριάνθη Παπαγιάννη, η οποία είναι υποψήφια με το συνδυασμό Αναγέννηση Κεντρικών Τζουμέρκων. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαγιάννη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω στους συνδημότες μου και να τους ζητήσω την ψήφο σε αυτές τις εκλογές στις 8 Οκτώβρη. Κυρία Παπαγιάννη, είστε σε ένα ψηφοδέλτιο όπου κυριαρχεί το άρωμα γυναίκας, γιατί και η επικεφαλής του συνδυάσμου γυναίκα είναι. Είναι η κυρία Ερασμία Ζαβιτσάνο, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ είμαι υποψήφια στο συνδυασμό Αναγέννηση Κεντρικών Τζουμέρκων με επικεφαλής την Ερασμία Ζαβιτσάνο, μία κυρία η οποία τόλμησε να είναι υποψήφια στα Κεντρικά Τζουμέρκα σε ένα πολύ προβληματικό δήμο και προσπαθούμε να βάλουμε μία σειρά στο Δήμο αυτό. Συνεχίστε. Η Ερασμία Ζαβιτσάνο είναι είναι η γυμνασιάρχη στο Βουργαρέλι, γυμνασιάρχη στη Ζωσιμαία Σχολή, έχει πολλά χρόνια που έχει δώσει, 30 χρόνια περίπου, εργαζόμενη στην εκπαίδευση, όπου και αποχώρησε ως διευθύντρια της Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Αγαπάει τον τόπο και θέλει να βάλει το στίγμα της. Εσείς γιατί θελήσατε να είστε υποψήφια στην Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων? Τι θέλετε να προσφέρετε? Εγώ είμαι γέννημα θρέμα Θεοδωριανίτησα, παντρεμένη με Θεοδωριανίτη, το Γιάννη Παπαγιάννη. Έχω εκεί το σπίτι μου, έχουμε τα πατρικά μας σπίτια. Και η αγάπη μας για τα Τζουμέρκα και για τα Θεοδόργινα είναι δεδομένη. Είναι και φανερή, γιατί τόσες δράσεις έχουν γίνει, συμμετέχετε σε όλες αυτές. Από εκεί και έπειτα όμως, τι είναι αυτό που θέλετε να αλλάξει στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, κυρία Παπαγιάννη? Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στην καθημερινότητα, στην εικόνα του Δήμου? Στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων υπάρχει μία κατάσταση η οποία είναι ανομολόγητη. Δεν μπορούμε να την περιγράψουμε. Ο υπάρχον δήμαρχος και η παρέα του που αλλάζουν τις καρέκλες και βγάζουν μεροκάματο και εξασφαλίζουν τη ζωή τους, την οικογένειά τους, έχουν παραμιλήσει παντελώς το Δήμο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Ειδικά φέτος το καλοκαίρι η κατάσταση ήταν αφόρητη, θα έλεγα. Πολλοί επισκέπτες το έχουν διαπιστώσει αυτό και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βρουν κάποιον να ρωτήσουν τι γίνεται. Τι εννοείτε? Εννοείτε δηλαδή ότι υπήρχαν σκουπίδια, αν κατάλαβα καλά από αυτό που είπατε, γιατί ήταν αφόρητη η κατάσταση, από τι? Όλα από το δικό δίκτυο, τι? Όλα προσπαθούσαν να γίνουν την τελευταία στιγμή. Λες και δεν πέρασε μια 5-4 χρόνια δημαρχίας να κάνουν κάποιες δουλειές. Δηλαδή όλα ήταν την τελευταία στιγμή. Την τελευταία στιγμή να φέρουν κάδος, την τελευταία στιγμή να καθαρίσουν την πλατεία, την τελευταία στιγμή να κόψουν τα χορτάρια. Έβλεπαν ότι, το θεώρησαν ίσως ότι αυτό θα ήταν ένα καλό για την προεκλογική τους. Όμως αυτό δείχνει την τσαποτσουλιά και την ανοργανωσιά που υπάρχει στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι έχουν όμως και το θάρρος να ξαναείναι υποψήφιοι. Θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί και να είχαν φύγει και να αφήσουν σε άλλους ανθρώπους να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για το Δήμο. Κυρία Παπαγιάννη, τα Τζουμέρκα είναι από τις πιο όμορφες περιοχές και αυτό το λένε όσοι έχουν έρθει στην περιοχή. Τα Θεοδόργιανα είναι από τα πιο γραφικά, αν θέλετε, χωριά και κεφαλοχώρια και όμορφα και γραφικά, με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Αν λοιπόν σας εκλέξουν οι συνδημότες σας, ποιο θα ήταν αυτό το πρώτο πράγμα που θα θέτατε στην Δημοτική Αρχή για να γίνει ένα έργο πνοής, ένα έργο ανάπτυξης, ένα έργο καθημερινότητας? Τι θα ήταν αυτό που θα λέγατε αυτό πρέπει να γίνει πρώτο? Τα Θεοδόργιανα, όπως και όλα τα Τζουμέρκα, είναι γνωστά σε όλους για την ομορφιά τους, για τη φύση τους, για τα νερά τους, για όλα αυτά. Το κυριότερο πρόβλημα στα Θεοδόργιανα, μιας και αναφερόμαστε τώρα συγκεκριμένα στα Θεοδόργιανα και γενικότερα στο Δήμο, είναι ο δρόμος. 5 χρόνια υπάρχει μια εργολαβία η οποία δουλεύει επί 5 χρόνια και έχει φτιάξει 3 χιλιόμετρα άσφαλτο δρόμο. Το υπόλοιπο κομμάτι παραμένει σε άθλια κατάσταση
κάποια άσφαλτος παλιά που υπήρχε, την ξυλώσανε την τελευταία στιγμή, την κάνανε τέλος πάντων χαλίκι, στρώσαν κάποια σημεία και το υπόλοιπο σημείο και τον υπόλοιπο δρόμο τον αφήσαν εντελώς. Διαλέγαμε την άσφαλτο, περνώντας από τον δρόμο, διαλέγαμε την άσφαλτο, διαλέγαμε τις κακοτοπίες θα έλεγα και περνούσαμε κατά κάποιον τρόπο. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, έστω και προσωρινά, να ξαναπέσει αυτή η άσφαλτος εκεί που ήταν, μέχρι να τελειώσει και να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία. Άρα στις υποδομές θα δώσετε βάρος. Εννοείται στις υποδομές. Στους δρόμους, έτσι. Επίσης, χιλιάδες επισκέπτες, εκατοντάδες επισκέπτες περνάνε τα Τζουμέρκα, τα Θεοδόργινα, εντελώς απροστάτευτοι. Όλοι οι δρόμοι σε όλο το δίκτυο, σε όλο το Δήμο, σε όλο το μήκος, είναι εγκατελειμμένος. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας δρόμος που να ενώνει τα χωριά από τη Μεσούντα που ξεκινάει, που είναι τα σύνορα του Δήμου, μέχρι τους Μελισσοργούς. Κάποτε υπήρχε μία μελέτη που ήθελε το γύρο του Τζουμέρκου, να το πούμε έτσι. Ήθελε να ενώσει όλα αυτά τα χωριά. Εάν περπατήσει σε αυτόν τον δρόμο, κινδυνεύεις, ειδικά τη νύχτα, καλά και την ημέρα. Δεν υπάρχει σήμανση. Δεν υπάρχει πινακίδα να σε οδηγεί κάπου. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Έχετε σχέδιο, έχετε πρόγραμμα, το ακούω τώρα που όπως το αφηγείστε. Απλά ο χρόνος του δελτίου είναι περιορισμένος, το κατανοείτε αυτό. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στον προεκλογικό σας αγώνα, κυρία Παπαγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητάω από τους συνδημότες μου, από τους κατοίκους των Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων, να έρθουν σε αυτό να μας ψηφίσουν, να μας στηρίξουν. Τα μηνύματα που έχουμε είναι για μας καλά, είναι θετικά και εμείς θα βοηθήσουμε και θα δουλέψουμε για το Δήμο όσο μπορούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους υποψήφιους και τους συνδημότες. Τηλεθεατές.